εκλογών και σε ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή Νίκο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τοπίο όπως είπα μεταβολές και ρευστότητα. Επιμένω στη ρευστότητα, είναι πολύ νωρί για, α, α, πώς να το πω για αυτό που θα δούμε και για, για οποιαδήποτε οριστική. Για πρόβλεψη αποτελέσματο. οπωσδήποτε για πρόβλεψη, αλλά και για οποιαδήποτε αποτίμηση του τι θα συμβεί σε πολλά επίπεδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην έρευνα αυτή έχει 25%, στην τελευταία έρευνά μας είχε 34,5%, ε, μία πτώση 10%, 16,5% ήταν στην τελευταία έρευνά μας η Νέα Δημοκρατία, ε, ανεβαίνει 22%, σχετίζεται κυρίως με τις εισπυρώσεις της. Και ξαφνικά Από εκεί, και εκεί πέρα... που είχαμε μία μεγάλη ψαλίδα πριν από περίπου ένα μήνα Αυτό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει πολύ, τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει πολύ και να βρίσκονται σε μια απόσταση τριών ποσοστιών μονάδων σύμφωνα δική μα Τον Ιούλιο λέγαμε ότι έχουμε την εικόνα του κυρίαρχου κόμματο ναι. όπω λέμε στην πολιτική επιστήμη. Ήταν ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, κυριαρχούσε. Ε, θεωρούσαμε και ότι του αν ήταν η αμφισβήτη του κυρίαρχου. Έτσι θα σκήμης. είχε πιθανότατα ναι. αυτοδυναμία με άνεση κιόλα. Ε, αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίω η Νέα Δημοκρατία mm -hmm. ω αξιωματική αντιπολίτευση ήταν πολύ χαμηλά α, στην καταγραφή. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι μια πτώση α, του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ, του δημοσκοπικού ποσοστού, έτσι πρέπει να το επισημάνουμε. Παραμένει πρωτοκόμμα. Τρεις μονάδες διαφορά σε αυτή την έρευνα. Θα δούμε τι σημαίνουν. Α, μπορεί να σημαίνουν πολλά, mm -hmm. μπορεί και τίποτα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μία σειρά α, κομμάτων που κινούνται, αφήνω τους ανεξάρτητους Έλληνες, από 4 Έλληνες. έως 6, που είναι ένας ακραίος κατακαιρματισμός του πολιτικού ναι. συστήματος. Στην πραγματικότητα εδώ δύσκολα μπορεί να κάνει κανείς προβλέψεις Άσπερ, ποιος πώς προηγείται, αριθμούς, πάντως, ποιος όχι. Θέση, να Θέλω να σταθώ σε δύο κόμματα. Είναι το Ποτάμι και το Κουκουέ Μετά Είναι η εκεί η χρυσία. και η Χρυσή Αυγή κοντά 5,5% Το κόμμα Λαφαζάνη στο 5 το βρίσκει Εδώ υπάρχει. λοιπόν είναι η πρώτη α, επισήμανση Η πρώτη καταγραφή στη δική μας έρευνα Του δίνει ένα ποσοστό mm -hmm. α, 5% Δεν ξέρω αν αυτό είναι πολύ ή λίγο α, Πρώτη παρατήρηση Καταγράφει είσοδο στη Βουλή Με α, σχετική άνεση Με άνεση Uh, δεύτερη παρατήρηση Δεν έχει μια δυναμική Προς το παρόν διψήφια. Ναι uh, Δεύτερη uh, παρατήρηση Το κόμμα uh, η Ένωση Κεντρών Σε μας καταγράφει 4,5% mm -hmm. Το είχαμε βρει ήδη πριν από τον Αυγουστό, από την τελευταία έρευνα, με ποσοστά κοντά στο 3% Ήταν, άλλωστε η έκπληξη των εκλογών και των Ήταν Ιανουάριο, η έκπληξη και σχεδρών. των εκλογών του Γενάρη και θυμίζω ότι στη Θεσσαλονίκη, ε, ελπίζω να μην είμαι επηρεασμένος, <χελίως> αλλά στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό του, αν δεν με πατάει μνήμη μου, ήταν 4,5% και είχε περάσει το Πασό και μας Ακριβώς, είχε κάνει εντύπωση.